Να δούμε τι είπε στη Σοφία Ραυτοπούλου, το δικό μας το κορίτσι, ο Θανάσης Πάτρας. Μετά από 17 χρόνια βρεθήκατε τηλεοπτικά με τη Σοφία Αλιμπέρτη, πώς ήταν? Όπως το είδατε. Ωραίο, αμήχανο, με τρακ, με αγάπη, με καλοσύνη. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Η Σοφία Αλιμπέρτη έτσι μοιράστηκε και μια πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Όταν ξεκίνησα το Αυτό μας έλειπε, στην πρώτη εκπομπή, πήγαμε σε ένα χωριό στους Πομάκους. Και ξαφνικά μου λένε, έλα πάρ' το μικρόφωνο, κάνε μια συνέντευξη. Μου κοπήκαν τα πόδια, τα χέρια, έτρεμα, δεν... Τι, πώς το κάνουν αυτό, τι είναι αυτό? Και ήρθε ο Θανάσης και μου λέει, κάτσε να σου δείξω ρε παιδάκι μου, πας εκεί και άρχισε ο Θανάσης και ρώταγε. Μου χάρισε ασφάλεια και τη βεβαιότητα ότι είμαι σε καλά χέρια, οπότε καλά θα πάνε όλα και πήγανε. Κάποια πράγματα ήταν πρωτόγνωρα για εκείνη, σαφώς και την... Έβαλα σε μια διαδικασία όπως και η ίδια με βοήθησε σε πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Μου έδωσε πάρα πολύ χώρο. Ήταν ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μου άνοιξε μια πόρτα και μου έδωσε απλόχερα χώρο ούτως ώστε να αναπτυχθώ και να ανθίσω. Και νομίζω ότι όταν έχεις μια τόσο καλή συνεργασία στην αρχή της πορείας σου, της επαγγελματικής, τουλάχιστον μπροστά στις κάμερες, βάζεις κάποια στάνταρ τα οποία θες μετά να τα διατηρήσεις. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια, πάρα πολλές αποστολές. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Έχουμε λειτουργήσει, δηλαδή κάναμε πάρα πολύ παρέα εκείνο το διάστημα. Είμαστε σαν οικογένεια. Στα τόσα χρόνια που έχουν περάσει, η σχέση σας ποια ήταν? Εξαιρετική. Είχατε σχέσεις, μιλάγατε, επικοινωνούσατε? Δεν είχαμε πρόβλημα, ποτέ δεν υπόθηκαν λόγια, ποτέ δεν υπόθηκαν κουβέντες. Απλώς η ζωή μας απομάκρυνε εκ των πραγμάτων. Έφυγε η Σοφία, πήγε στην Πάρο να ζήσει. Εμείς ήμασταν εδώ πέρα, είχε άλλη καθημερινότητα, άλλη πραγματικότητα, αλλά η σχέση μας ήταν πάντα εξαιρετική. Αποφάσισε να φύγει, έφυγε, αποφάσισε να γυρίσει, γύρισε. Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει. Ότι θα κάνει το break της και θα κάνει κάτι άλλο για να αποφορτιστεί από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δούλευε από 12 χρονών. Το έκανε την ώρα που θεώρησε ότι πρέπει να το κάνει και γύρισε την ώρα που θεώρησε ότι πρέπει να γυρίσει. Και πιστεύω ότι είναι πολύ έξυπνη η κίνηση που έκανε. Δηλαδή, γύρισε με μια εκπομπή απολύτως θεματική, με ένα αντικείμενο συγκεκριμένο. Είναι πολύ κεφάτη, είναι πολύ χαρούμενη, είναι πάρα πολύ καλά, δηλαδή, σε προσωπικό επίπεδο από ό,τι την είδα και από ό,τι συζητήσαμε και κατάλαβα. Και πιστεύω ότι θα μακροημερεύσει, θα πάει καλά και της εύχομαι καλή επιτυχία. Τη νέα σεζόν συνεχίζεται κανονικά στο Μέγκα Καλημέρα? Θα ανακοινωθούν όλα εν ευθέτω χρόνο και πολύ σύντομα. Η διάθεση δική σας ποια είναι? Εξαιρετική. Μας είπατε τι πήρατε από την Σοφία Αλιμπέρτη. Από την Ελεονόρα Μελέτη, τι έχετε πάρει μέχρι στιγμής? Αγάπη. Έλα. Ωραία. Τι ωραίο πρώτον να μιλάει ένας συνεργάτης μετά από πάρα πολλά χρόνια με τόσο ζεστά λόγια και από καρδιάς, χωρίς πίεση και τυπικές διαδικασίες, όπως μίλησε για τη Σοφία Αλιμπέρτη. Πολύ ωραία η τηλεοπτική τους συνάντηση. Μας θύμισε ρομαντικές ωραίες εποχές, ναι, της τηλεόρασης, με πιο αγνά νομίζω και αληθινά συναισθήματα, όπως αυτή η αγκαλιά που τώρα βλέπουμε στα πλάνα. Και καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζει κανονικά ο Θανάσης Πάτρας. Συνεχίζει ο Θανάσης Πάτρας, ένα από τα καλύτερα παιδιά στο χώρο. Εγώ θέλω να πω ότι ο Θανάσης είναι από τα καλύτερα παιδιά χωρίς να είναι με όλους καλός. Τι εννοώ? Δεν είναι ένα παιδί που πουλάει καλοσύνη και ταμπέλα. Είναι ένα παιδί που θα πει και αυτό που δεν του αρέσει με σεβασμό. Έχει εχμές, έχει δυσαρέσκεια, έχει αντιπάθειες, όμως είναι καλοσυνάτους, ευγενείς. Ο χαρακτήρας μετράει, θεωρείς, ναι, Αφροδίτη μου? Φυσικά. Γιατί στην τηλεόραση, όσο και να προσπαθήσεις να υποδηθείς ένα ρόλο... Όχι, ενώ στην επιλογή είναι ο συνεργάτη, ναι, είναι μια, ναι, παράμετρος. Εγώ νομίζω ότι πια, αν δεν είναι ο πρώτος παράγοντας, πρέπει να είναι. Όλοι δηλαδή όσοι κάνουν τηλεόραση είναι καλοί άνθρωποι? Όχι. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν καλούς χαρακτήρες. Γιατί εγώ τα δείτε το πιστεύω. Όχι, γιατί δεν κάναμε και πολλές συζητήσεις ότι και κάποιοι χαρακτήρες που δεν είναι καλοί πουλάνε. Κάποιος θέλει να πουλήσει. Κάποιος θέλει ανθρώπους δίπλα του. Όσο επιτοπλιστών, λυπάμαι που το λέω, τι? Αλλά αυτό συμβαίνει, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Ας πούμε εγώ ότι είναι πιο αποφασισμένοι. Είναι διπρόσωποι, είναι αποφασισμένοι. Λέμε τώρα ότι στην τηλεόραση είναι κακοί άνθρωποι και ότι οι συνάδελφοί μας είναι κακοί χαρακτήρες. Λέω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ψεύτικοι στην τηλεόραση, εγώ δεν, ναι, το λέω. Ναι, ναι. Λες ότι άλλο δείχνουν μπροστά και άλλο και τους ενδιαφέρει μόνο το τι θα κάνουν οι ίδιοι και δεν κάνουν καθόλου τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν ευνοεί να βγάλεις, συγγνώμη, δεν ευνοεί να βγάλεις τις καλύτερες πτυχές του χαρακτήρα σου. Εντάξει, αυτό φαίνονται το μέσο. Κάποια πράγματα. Δηλαδή και το συζητάμε τώρα πάνω σε αυτές τις δηλώσεις του Ανάση Πάτρα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δεν σου βγάζει ότι έχει δεύτερες σκέψεις. Όχι, ρε παιδάκι μου. Είτε είσαι στο χώρο χρόνια, είτε είσαι λίγο, είτε είσαι απλώς ένας τηλεθεατής, βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει
Δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Έχει κάνει ποτέ κάτι κιόλας. Αυτό θέλω να πω. Και ήρεμο, σεμνό παιδί. Και φέτος, αυτή τη σεζόν, βρήκε καλύτερα το ρόλο του στην εκπομπή. Δηλαδή και μίλησε περισσότερο, επειδή το παρακολουθώ. Ήταν καλύτερος. Έδεσε καλύτερα και με την παρουσιάστρια και φάνηκε αυτό το πράγμα. Είναι σαν το σοφό γέροντα. Μη με παρεξηγήσεις τώρα, παπά γέροντα. Εννοώ το ρόλο. Παναγιά μου, Χριστέ μου, με βρει τέτοιο κακό. Σαν τον Παπαστρούμφ. Που λένε όλοι και στο τέλος του πάνελ τα μαζεύει ο Θανάσης και λέει το λογικό, το απλό. Αυτό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Σοφία Ραυτοπούλου.